κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Ελάτε να ξεκινήσουμε λαμπρή Πέμπτη σήμερα, 12 Απριλίου. Μια όμορφη μέρα, αφού και πάλι ο ήλιος επιβάλλεται και μας χαρίζει μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Έτοιμοι με τα θέματά μας, που όπως καταλαβαίνετε η εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει μέχρι και αύριο, για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε όλο τον όγκο, όλο το υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε από τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, από τις εκδηλώσεις που έγιναν και από όλα όσα συνδέονται με τις ημέρες αυτές. Πάμε λοιπόν να σας πούμε ότι εννοείται ότι θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από το υλικό του Αλήθεια FM και του Νικόλα Μαμάκα, από τους φούρνους που βρέθηκε, από τις ευχές που έλαβε από τους συμπολίτες μας, από τις οικογένειες που στέλνουν ευχές στους ομογενείς και φυσικά δεν μπορεί να λείπει από το καλύμνικο σπίτι και το τραγούδι, το νησιώτικο, η μουσική κτλ. Αμέσως μετά θα δούμε φυσικά και το Τάικ Βοντό, τον σύλλογο Άτλας του Μικέ Κουλιανού και τα παιδιά του, τα Χαρισά, τα οποία θριάβευσαν στους τελευταίους αγώνες που έγιναν στη Ρόδο. Και την Κουλιά που βρέθηκε εκεί στη συνάντηση της Ένωσης Καλλιμνίων Αττικής, που δώρισαν στα σχολεία ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά η ίδια τους χάρισε τα υπέροχα τραγούδια της. Και θα παρακολουθήσουμε ένα ακόμη μέρος από την πολύ όμορφη πασχαλινή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Fitness Center της οικογένειας Τρουμουλιάρη στην κεντρική πλατεία της Καλύμνου. Θα τιμηθούν η Βασίλης Καμπουράκης και η αδελφή Γερονικόλα, λέει η Ροδιακή στο πρωτοσέλιδο. Μόνο 10 από τους 130 απολιόμενους θα προσληφθούν. Ιατρικό κέντρο Αγκιακών Παθήσεων στη Ρόδο, ο πράσινο φως για τις βίζες των Τούρκων τουριστών στα νησιά μας. Ξεκινούν άμεσα οι διακοπές νερού. Ακόμη, διακόπτη τις πτήσεις της από Ρόδο για Αθήνα, το είδαμε και χθες κάπου αυτό, της Ryanair. Τώρα τι έγινε, δηλαδή έκαναν την επανένωση με ΚΟ και χάσανε τη Ρόδο, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί συνέβη. Πασχαλινές δράσεις του Συλλόγου Γυναικών της Ορονής. Και πάρα πολλά άλλα δρόμενα, αγαπητοί μου φίλοι, που χαιρόμαστε εδώ να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Δεν θα πούμε κάτι άλλο, για να πάμε γρήγορα να δούμε τα θέματα τα οποία προκύπτουν και είναι πολλά και ενδιαφέροντα και εμείς πρέπει αμέσως να βρεθούμε και κάπου αλλού. Κάπου αλλού, εκεί στο ισόγειο του αναγνωστηρίου μας, όπου έχουμε μια νέα ακόμη έκθεση να είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε να γνωρίσουμε τον καλλιτέχνη, θα πάμε να δούμε κάποια από τα έργα του. Οπότε ξεκινάμε γρήγορα λέγοντάς σας ότι μπορούμε άνετα να παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα τη δωρεά στα σχολεία από την Ένωση Καλλιμνίων Αττικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών δηλαδή, και συγχαρητήρια για όσα σκέφτονται και πράττουν και καταφέρνουν έτσι να αποδώσουν στην πατρίδα, αλλά θερμότατα συγχαρητήρια και στα παιδιά του προπονητή Μικέ Κουλιανού για τις θαυμάσιες διακρίσεις τους, για τα χρυσά και όχι μόνο μετάλλια που μας έφεραν από τους τελευταίους αγώνες στη Ρόδο, μέσα από την αναμέτρηση στο ΤΑΕΚ Βοντό και που μας κάνουν ειλικρινά πολύ υπερήφανους. Συγχαρητήρια παιδιά και πάμε να δούμε αυτά τα δύο πρώτα ρεπορτάζ. Θα ήθελα να ξεκινήσω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση να παρουσιάσω και τους συνεργάτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε για να σκάλει μια Αττικής μέσα σε δύο χρόνια να κάνει πάνω από 200 δράσεις. 200 δράσεις από τις οποίες, μέσα στις οποίες περισσότερες μάλλον διαφημίζουν το νησί μας. Είναι πολύ ενθουσιαστικές, πολύ δυναμικές. Έχουν αλλάξει πλέον την εικόνα του Συλλόγου, είτε εδώ στην Αθήνα, είτε και στην Αθήνα μα, είτε εδώ. Και πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχαμε και εκλογές. Κάποιοι από εμάς επανεκλεγήκαμε. Εγώ συνεχίζω ως πρόεδρος. Από αριστερά μου ο κύριος Ζαΐρης ο Παύλος, ο αντιπρόεδρός μας. Ως αντιπρόεδρος, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο κύριος Χιλιώτης Λίγη. Όσοι είμαστε εδώ στην Κάλυμνο, βέβαια, είμαστε εδώ. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο κύριος Γερασίμος Στέφανος. Και από εκεί έχουμε τον κύριο Μιχαήλου τον Μανώλη, μέσα στο διοικητικό, την κυρία Καλογίνα Σκυλά, η Μαρία Ισκαρμέα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την υπομονή καταρχάς που κάνουν και γιατί πραγματικά χρειάζεται μεγάλη υπομονή και έτσι κόπο για να φέρουμε εις πέρας όλες αυτές τις δράσεις. Δημοτικά, γυμνάσια,
για να καλύψουμε σε πρώτη φάση ορισμένες ανάγκες αυτών. Σας βεβαιώνουμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες, αυτή είναι η πρώτη 10 υπολογιστές, μέσα στους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο, δηλαδή να ξεκινήσει η καινούργια σχολική χρονιά, θα δώσουμε άλλους 10 υπολογιστές σε άλλα φυσικά σχολεία, γιατί τα αιτήματα που έχουν λάβει μέχρι τώρα είναι πάρα πολλά. Βοηθήσουμε τους σε κομμάτι, σε επίπεδο ανέλη μας, τους Καλλίνους της Αθήνας, και προσφέρονται σήμερα στα σχολεία και τα παιδιά της Καλλίνου μέσα από τις συνδρομές και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ένωση. Η κίνηση βέβαια αυτή, όπως ανέφερα, και στην αρχή είναι συμβολική. Θα ήθελα να γνωρίσετε πολύ καλά ότι αυτοί οι 8 υπολογιστές δεν είναι αρκετοί βέβαια για να λύσουμε προβλήματα των σχολιών μας, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πρώτη κίνηση. Πρώτη κίνηση του Συλλόγου, έτσι ώστε να στα πρώτα αιτήματα που μας ήρθαν. Εδώ πέρα είναι υπολογιστής με πύργο από πίσω και κανονικά είναι πλήρες με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και έχει μέσα και τα προγράμματα φορτωμένα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία του φίλου μου, του Γιώργου του Σύσκου, ο οποίος από την Αθήνα μας έκανε έκπτωση πάνω από 80%, δηλαδή. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν είναι Καλλίνιος, αλλά είναι φίλος των Καλλινίων. Θα σας το δώσω. Θα σας δώσω τα στοιχεία του να τον ευχαριστήσετε εσείς, κύριε Δημάρχε. Λοιπόν, το πρώτο, το Παθηναγωγείο, δεν έχει λάβει, δεν πήρε υπολογιστή, αλλά πήρε ένα πολυμηχάνημα και ένα πλαστικοποιητή. Έχει ήδη εισταλήσει στο σχολείο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν το πρώτο που πήραμε. Οι υπολογιστές είναι κάτω, δεν τους πήραμε πάνω για να μην κουβαλάμε, οπότε στα κάτω. Το Δημοτικό Σχολείο Άρκους. Α, καλώς στον Κώστα. Κι άλλο σημαντικό, γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Το τρίτο γυμνάσιο Χώρας Καλλίνου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Το Εσχερινό γυμνάσιο Λύκειο Καλλίνου. Άλλο και εννοείται οι δύο μου προπονητές. Πρώτα με ξεκίνησε ο κ. Κουτσουράης, μετά εσείς. Και ο κ. Κορφιάς για το πρώτο Γενικό Λύκειο Καλλίνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητή μαθητή Δημήτρη, αγαπητά μέλη του ΔΣ της Ένωσης, εκ μέρους του Συλλόγου των Καθηγητών αλλά και των μαθητών του σχολείου μου, του πρώτου Λυκείου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την προσφορά. Να ξέρετε ότι για μας είναι πολύ σημαντική στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Η προσφορά ενός υπολογιστή θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να διαμορφώσουν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε σιδεροκέφαλοι, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε στενά όλες τις δράσεις και ελπίζω ο Θεός να σας δίνει κουράγιο και δύναμη με το μεράκι που ξεκινήσατε και με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη και αγάπη για το νησί σας, να μεγαλώσετε τις δράσεις που έχετε στο όραμά σας και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας για ό,τι θέλετε. Κοινόχρηστη χώρη να έχουμε μια ελληνική σημαία. Φέραμε σε κάθε σχολείο το οποίο δίνουμε τώρα τους υπολογιστές. Δεσμευόμαστε ότι θα πάρουμε για όλα τα σχολεία μια μεγάλη σημαία. Και μαζί με τα σχολεία ένα μικρό δώρο για την αγάπη πραγματικά που δείχνει η ομογένεια, η Αμερική μάλλον προς την Ελλάδα. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα αυτή η σημαία. Εντάξει, κανονικά έπρεπε να σας δώσουμε και τις καλή μου, αλλά είναι του κ. Γαλουζή η κίνηση. Εγώ σας δίνω την ελληνική σημαία να την βάλετε στο Δημαρχείο. Ένα κίτρινο. Ένα κίτρινο.
Διαμάρχε, τις εντυπώσεις σας συγκινηθήκαμε απόψε. Η βραδιά ήταν κατά το ίμιση αφιερωμένη σε εσάς. Όχι. Ήταν μια εκδήλωση, ήταν μια παρουσίαση του Συλλόγου της Αττικής, των Καλλιμνίων της Αθήνας, που για τις προσφορές σας που έχουν κάνει, τα δώρα τα οποία έδωσε σε όλα τα σχολεία, τα κομπιούτερ τα οποία είναι σύγχρονα εργαλεία για την παιδεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπα προηγουμένως, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Καλικάτζαρο, που έδωσε μια μεγάλη βοήθεια για τους φοιτητές που ήρθαν από το Τάρπο Σπρίγκς, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να μάθουν την ιστορία της Αττικής Ελλάδος, να δουν αυτά που μάθανε στην ιστορία της Ελλάδος. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι Έλληνες, αλλά όμως είναι φιλέλληνες, και τώρα, όπως είπα προηγουμένως, έχουν πρεσβευτεί για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Και αυτή η κίνηση με την ελληνική σημαία ήταν έτσι ιδιαίτερα συγκινητική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη σημαία που μου δώσανε. Θα την έχω στο Δημαρχείο. Αλλά ήθελα να πω ότι η ελληνική σημαία πάντοτε κυματίζει δίπλα στην Αμερικάνικα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ήταν το πρώτο που έκανα όταν έγινε commission. Ναι. Η πιο ωραία φωτογραφία η απόψηλή είναι αυτή, έτσι. Ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές ήδη έχουν τοποθετηθεί ανάλογα, γιατί είναι τόσοι πολλοί που έχουν γίνει σαν βεντάλια, όπως βλέπετε, για να πάρουμε τα παιδιά ένα-ένα και να ακούσουμε μερικά λογάκια από αυτούς. Τα μετάλλια κρέμονται μπροστά τους, το κύπελο το κρατάει ο προπονητής και προφανώς αφορά Μικέ το κύπελο για την πρωτιά στο σύνολο. Στο σύνολο. Πρώτο σύλλογο ξαναδεκάνησης. 2 μέτρα κύπελο βλέπω, έτσι, όσο και η προσπάθειά σας. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν όμως εδώ να παίρνουμε. Ονοματεπώνυμο. Σταύρος Φωνήρης. Σταύρο, πρώτη φορά στους αγώνες. Ναι. Και πήρες? Ασημένιο. Ασημένιο μετάλλιο. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία, όμορφη? Ήταν ωραία εμπειρία. Πόσους αγώνες έδωσες? Έδωσα 2 αγώνες. Και φαντάζομαι ότι θα θέλεις πολύ γρήγορα να ξαναπάς τέτοιους αγώνες, έτσι. Και θα ξαναπάς. Πώς λέγεσαι? Μαρία Μητσαράμ. Για πες μου, Μαρία. Έπαιξα έναν αγώνα και είχα βγει τρίτη. Και ήταν η πρώτη φορά που πήγες στους αγώνες? Όχι, η δεύτερη. Έχεις ξαναπάει. Ναι. Ωραία εμπειρία οι αγώνες, ωραία. Ναι. Μπράβο. Κύπελο βλέπω. Για πες μου. Γιάννη Κλονάρη. Ναι. Το όνομά μας πιο δυνατά, να μας ακούει όλοι. Γιάννη Κλονάρη. Ναι, Γιάννη. Τι θέση πήρες? Πρώτη θέση. Χρυσό. Μπράβο. Πρώτη φορά πήγες στον αγώνα και πήρες χρυσό αμέσως. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πες μου. Με λένε Γιάννη Λεά. Ναι, Γιάννη. Έπαιξα 4 αγώνες και πήρα χρυσό και σημαίνει. Μπράβο, ρε Γιάννη. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Πάντα τέτοια. 2 μετάλλια βλέπω μπροστά, ε. Ναι. Για πες με λένε μου. Γιάννης Ρουντό. Έπαιξα τη μία μέρα 2 αγώνες, την άλλη έναν, και πήρα χρυσό και σημαίνει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και πάντα τέτοια να κρέμετε μπροστά σας. Με λένε Πετράκη Γιώργο. Την πρώτη μέρα έπαιξα 3 αγώνες και τη δεύτερη έπαιξα 1 αγώνα με τον Γιάννη Τολιά. Τελικό παίξτε με τον, ναι, Γιάννη. Και βγήκα πρώτος. Ναι, είχατε τίποτα, ξέρω εγώ, συγκρατηθήκατε επειδή ήταν γνωστοί ή το παίξατε, ναι, άνετα τον αγώνα? Ναι, συγκρατηθήκαμε λίγο, δεν παίξαμε άνετα. Δεν παίξατε άνετα, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Με λένε Κωνσταντίνο Πετράκη, την πρώτη μέρα έπαιξα 3 αγώνες και τελικό έπαιξα με τον Γιάννη τον Πετράκη που απουσιάζει τώρα. Πάλι με αυτό, ναι, σου. Έπαιξα τη δεύτερη μέρα 2 αγώνες και βγήκα δεύτερος πάλι. Και εμπειρία μεγάλη, έτσι, σας άρεσε στα μεγαλύτερα παιδιά. Έχετε ξαναπάει σήμερα τα μεγαλύτερα παιδιά, έτσι. Ναι. Μπράβο. Παλιός γνώριμος. Ναι. Για πέστε μου. Με λένε Γιώργο Κλίμη. Έχω βγει και τη μία μέρα και την άλλη δεύτερος. Μπράβο. Έχεις ξαναπάει σε πολλούς αγώνες, ναι, Γιώργο, έτσι. Πώς, τι χαρούμενος είσαι που έρχονται μικρότερα παιδιά και έχουν, έχουν τέτοια αποτελέσματα. Χαρά, γιατί υπάρχει φυτώριο, έτσι. Με λένε Δημήτρη Κλίμη. Την πρώτη μέρα πήρα χρυσό και τη δεύτερη μέρα πήρα χάκι. Μπράβο. Έχεις ξαναπάει σε αγώνες, ναι, βέβαια, έτσι. Εμπειρία κάθε φορά ένας αγώνας. Ναι.
Μπράβο. Για να πάμε και στους μικρούς όμως, πριν πάμε στους απέναντι να δούμε λίγο εδώ τα μετάλλια. Πώς λέγεσαι? Άγγελος Πετράκης. Ναι, Άγγελε. Έπαιξα τρεις αγώνες. Τρεις αγώνες. Βγήκα δεύτερος. Έχεις ξαναπάει σε αγώνες? Ναι, δύο. Μπράβο. Ωραία εμπειρία, σου άρεσε? Ναι. Μπράβο, μπράβο. Πώς λέγεσαι? Με λένε Χρήστο Μούγκρο. Ποιο, δεν άκουσα τίποτα εγώ. Με λένε Χρήστο Μούγκρο. Και έπαιξα τρεις αγώνες και βγήκα δεύτερος. Και βγήκες δεύτερος. Έχεις ξαναπάει σε αγώνες? Πρώτη φορά και πήρες δεύτερο. Έρα, τι θα γίνει την επόμενη. Για πες μου. Με λένε Μαρία Σλούτσα και έπαιξα τρεις αγώνες και βγήκα πρώτη. Μπράβο, πήραμε κύπελο, έτσι. Μπράβο, Μαρία. Πάντα τέτοια. Με λένε Ευδοξία Κουλιανού. Έπαιξα έναν αγώνα και βγήκα πρώτη. Με ένα καθάρισες δηλαδή, έτσι. Ναι. Μπράβο. Με λένε Νομική Ιωάννη Ζαΐρη και έπαιξα πρώτη φορά στους αγώνες και βρήκα πρώτη. Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια κορίτσια, μπράβο. Για πες μου εσένα πώς σε λένε. Μαργελένα. Δεν άκουσα τίποτα. Μαργελένα. Μαργελένα. Αγωνίστηκες? Τι μετάλλιο πήρες? Χάλκινο. Έναν αγώνα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Για πες μου. Ναι, Νικόλα Ψηλάκη. Ναι. Πρώτη φορά στους αγώνες. Και πήραμε χρυσό μετάλλιο και κύπελο. Μπράβο, μπράβο, πάντα πρώτη τέτοιο. Θέση. Μπράβο, μπράβο. Έλα, κορίτσι μου, τι κάνετε? Καλά. Όλα καλά? Ναι. Έχουμε πάει σε αγώνες, έτσι. Και βέβαια. Για πες μου τις επιτυχίες αυτού του αγώνα. Με λένε Μαρία Πετράκη και βγήκα πρώτη και στους δύο αγώνες. Συγχαρητήρια, αλλά λίγο πιο δυνατά για να σε ακούγει ο κόσμος. Με λένε Καλλιά Βρισχυλά και βγήκα πρώτη στην κατηγορία 33 κιλά. Μπράβο, έναν αγώνα. Ναι. Συγχαρητήρια. Με ένα μπαρ. Τρεις αγώνες κάναμε. Τρεις αγώνες. Με λένε Χατζηδονίου Νίκη. Και έπαιξα για δεύτερη φορά στους αγώνες και βγήκα τρίτη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Με λένε Αγγελική Νιστάζου. Κάτω το κύπελο ψηλά να δω. Με λένε Αγγελική Νιστάζου. Βγήκα πρώτη και έπαιξα δεύτερη φορά. Μπράβο, κύριε. Μπράβο. Με λένε Αρτέμι Μπουλαφέντης και βγήκα πρώτη και δεύτερη. Δεν μου λες, Αντώνη, εσύ αγωνίστηκες τον αδερφό σου ξανά? Τι έγινε? Σου πήρε το χρυσό. Με λένε Σακελάρη Κασιώτη και έπαιξα δύο αγώνες και βγήκα δεύτερη. Έχετε ξαναπάει, παιδιά, στους αγώνες, έτσι. Μπράβο. Με λένε Θεοφίλη Μπουλαφέντη. Την πρώτη μέρα βγήκα πρώτος και τη δεύτερη τρίτη. Τη δεύτερη? Τρίτη. Δεύτερος? Τρίτος? Δύο μετάλλια πάλι, έτσι. Με ένα παρονομίτη Κλίμη και πήρε τρίτη θέση. Μπράβο, βγάλω το χέρι από την τσέπη παρονομίτη για να δω πόσο γερά ήταν. Τους έδωσε και καταλάβανε. Έτσι, μπράβο. Με λένε Αγγελική Πονίδη και είναι ο πρώτος μου αγώνας και πήρε χάλκινο. Πρώτη φορά πήγες? Συγχαρητήρια, μπράβο. Με λένε Σταματία Σκυλά και βγήκα τρίτη θέση. Σταματία, έχει ξαναπάει. Έχει ξαναπάει. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Σου άρεσε η εμπειρία των αγώνων? Πολύ ωραία, ε. Για πες μου. Με λένε Φανούρη Στεφανδάκη. Ναι. Έπαιξα δύο αγώνες. Στο δεύτερο 14 και πήρα χάλκι. Πήρε μετάλλιο όμως. Μπράβο. Με λένε Βίκη Κιντίδη. Είναι η δεύτερη φορά που πάω σε τέτοιους αγώνες και πήρα το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Μπράβο, μπράβο. Πόσους αγώνες έκανες? Δύο. Δύο αγώνες. Μπράβο. Με λένε Μαρία Λιά. Ναι. Και... αυτό το κύπελο που είναι κάτω πιανού ανήκει? Πιάσ' το στο χέρι σου, Μαρία μου. Για πες μου. Πήρα χρυσό. Μπράβο. Και έπαιξα δύο αγώνες. Δύο αγώνες. Και βέβαια τους τσακίσαμε, έτσι. Με λένε Πάνω από τη Γαβαλά και έπαιξα δύο αγώνες. Και ρωτήξα και πήρα χρυσό. Μπράβο, Ρωμίδη, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Με λένε Σταμάτη Πετράκη και βγήκα τρίτος. Μπράβο. Έναν αγώνα έκανες? Ναι. Μπράβο, μπράβο, Σταμάτη. Με λένε Βαλάντα Μαυρίτσι και έπαιξα έναν αγώνα και βγήκα τρίτος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και εδώ κυπελούχος ο πρώτος. Με λένε Αντώνη Ρώσο και βγήκα πρώτος. Συγχαρητήρια. Μικέ, πάρα πολύ. Με συγκινείται πραγματικά, τεράστια επιτυχία, έτσι. Ναι, φαντάζομαι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δώσαμε το μήνυμα, έτσι. Συλλογική προσπάθεια, όλα τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν ότι πήγαν μόνο τα πιο προχωρημένα τα πιο παιδιά. Μεγάλα, ναι. Και τα πρώτα και τα καινούργια παιδιά που πήραν μέρος, έδωσαν το καλύτερο σε αυτό και όλα πήραν μετάλλια. Γι' αυτό εξάλλου και πρωτιά στο σύλλογο, έτσι. Αυτό, ναι, ναι. Οι εμπειρίες από τους υπόλοιπους συλλόγους τι λέγανε, από πού ήρθατε? Ναι, είχαμε πολύ καλά μηνύματα. Όλοι οι σύλλογοι μας δίνουν συγχαρητήρια για τη συνολική εμφάνιση που είχαμε σαν σύλλογο. Οι διαιτητές από την Αθήνα μας λέγανε μπράβο. Είχαμε μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Παίξανε με αισθητήρες τα παιδιά κανονικά? Όχι, δεν ήταν, ήταν με το παλιό σύστημα, ναι. Με τα μπουτών. Α, με τα μπουτών. Υπήρξαν κριτές δηλαδή. Ναι, υπήρχαν κριτές κανονικά. Αλλά η απόδοση μας δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ήταν εμφανής. Ήταν εμφανής, μεγάλη απόδοση. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε ακόμα ένα ωραίο πλάνο εδώ πέρα με όλους.
να σας δει ο κόσμος και κυρίως οι δικοί σας και κυρίως οι δικοί σας άνθρωποι. Για σηκώστε τα κύπελά σας και τα μετάλλια σας και τα μετάλλια σας μπροστά. Να τα δούμε όλα, τα μετάλλια σας. Κυρίε μου, πράξουμε ένα. Κυρίε.